Εμείς όμως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το Euro, αλλά και όχι μόνο, με έναν άνθρωπο που είναι βαθιά γνώστης του ποδοσφαίρου. Βεβαίως έχει παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο και σαν προπονητής δεν έχει εργαστεί μόνο στην Ελλάδα. Έχει τις παραστάσεις και από το εξωτερικό που είναι απαραίτητες όταν σχολιάζουμε τέτοιες διοργανώσεις. Γιάννης Μικοβέλης, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα. Σίγουρα γίνεται ένα Euro που τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε, ίσως επειδή βλέπουμε πολλά γκολ και παιχνίδια πολλά που πάνε στην παράταση και στα πέναλτι, ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει. Αλλά δεν ξέρουμε αν εσείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, που ασφαλώς γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο, συμφωνείτε μαζί μας. Εντάξει, σίγουρα γίνεται ένα Euro που είναι οργανωμένο με καινούρια πρότυπα, με πολλές ομάδες, πολλές χώρες όπου διεξάγονται τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, σίγουρα είναι ένα Euro διαφορετικό, ένα Euro που έρχεται εν μέσω, δεν θα έλεγα μετά την πανδημία COVID, εν μέσω της πανδημίας, ένα Euro που έχει μετά από καιρό, έχει κόσμο στα γήπεδα, κάτι που δίνει έτσι μια νότα διαφορετική μετά από αρκετό καιρό που... Το χρειαζόμασταν αυτό. Που παίζονται τα παιχνίδια χωρίς κόσμο και σίγουρα το χρειαζόμασταν αυτό. Ένα Euro που υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις, όπου μπαίνουν πάρα πολλά, αρκετά γκολ. Γενικώς πιστεύω ότι γίνεται ένα ενδιαφέρον Euro. Mm-hmm. Σίγουρα άλλες ομάδες περιμέναμε να δούμε στα ημιτελικά, άλλες βλέπουμε. Για παράδειγμα η Γαλλία είναι εκτός διοργάνωσης, έχει μείνει εκτός και η Πορτογαλία που ήταν η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και βλέπουμε ομάδες όπως τη Δανία να φτάνουν τώρα, απόψε πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση. Βλέπουμε την Ισπανία με χίλια ζόρια, όπως λέμε, να περνάει τους Ελβετούς. Τελικά οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες ανάμεσα στις εθνικές ομάδες. Σίγουρα και αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό που η... αποστάσεις έχουν μικρύνει μεταξύ των ομάδων. Έχουν βγει από την διοργάνωση θεωρητικά αρκετά φαβόροι πέραν της Πορτογαλίας, Γαλλίας, Γερμανία επίσης. Σίγουρα μεγάλη έκπληξη αν μπορεί κανείς να ονομάζει έκπληξη την συγκεκριμένη ομάδα, γιατί είναι πάντα ανταγωνιστική. Είναι η ομάδα της Δανίας που νομίζω ότι και το περιστατικό που υπήρχε στην αρχή πολύ πιθανό να συσπήρωσε ακόμα με τον Έριξεν. Με τον Έριξεν και επαναλαμβάνει μια εξαιρετική πορεία όπως το 1992 όταν από σπόντα μπήκε στο ευρωπαϊκό, γιατί αποκλείστηκε τότε η Ιουγκοσλαβία και στο τέλος πήρε το ευρωπαϊκό. Η Ισπανία είναι σίγουρα μια ομάδα καινούρια, ανανεωμένη, με δυσκολίες, αλλά με γνωστή σχολή δικιά της, όπως λέμε κουτσά στραβά, προχωράει και έχει φτάσει στα ημιτελικά. Σίγουρα μεγάλο ντέρμπι Ισπανία-Ιταλία στο ένα ημιτελικό, και εφόσον προκριθεί η Αγγλία, κάτι που είναι αναμενόμενο, επίσης άλλος ημιτελικός αρκετά δυνατός. Μάλιστα. Αν σας ζητούσαμε ένα φαβορί για να κλείσουμε για το Euro, πολλοί βλέπουν τελικό Αγγλίας-Ιταλίας πάντως. Άλλοι λένε Αγγλία λόγω έδρας ότι θα πάρει το κύπελλο, άλλοι λένε ότι ήρθε η ώρα των Ιταλών να πάρουν Euro. Σίγουρα η Ιταλία είναι από αυτό το καινούριο σύστημα διεξαγωγής ευνοούμενη ομάδα, γιατί έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια έπαιξε στην έδρα της. Mm-hmm. Σήμερα νομίζω πρώτη φορά βγαίνει εκτός Αγγλίας και αν προκριθεί ξανά επιστρέφει στην Αγγλία. Ουσιαστικά παίζει ένα Euro στην έδρα της. Σίγουρα, σίγουρα οι κύκλοι επαναλαμβάνονται μετά από κάποιο καιρό και πώς θα το πω, αν δούμε τους Ιωνούς, ίσως η Αγγλία είναι κυπελούχος. Θέλω να πω ότι ήρθε η ώρα να κάνει πλέον ή να κάνει κάτι η Αγγλία. Δηλαδή, μάλιστα, ενδεχομένως η μοίρα της
στο επιφυλάτι. Αλλά αν μιλάμε για την απόδοση μέχρι στιγμής, εγώ δίνω ένα μικρό πλεονέκτημα στην Ιταλία. Μάλιστα. Coach, αρκετά όμως πάμε για την Ευρώπη. Θα θέλαμε να κλείσουμε απόψε, αφού σας δώσουμε τα εύσημα, καθώς με τη σφραγίδα σας η Επισκοπή έκανε μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Είχατε και τον πολύ καλό σας συνεργάτη, τον Ράικο Γιάνγιανιν. Σίγουρα παίξατε καλό ποδόσφαιρο παρά τη δύσκολη χρονιά και είχατε το αποτέλεσμα που θέλατε στο τέλος. Σίγουρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι εδώ στην Επισκοπή με την πορεία μας. Μέσα σε δύο χρονιές αναβήκαμε δύο κατηγορίες με την αξία μας, γιατί την πρώτη χρονιά πήραμε πρωτάθλημα ΑΕΤ και στην ΓΑΜΑ Εθνική και τώρα στη Football League, χωρίς να ενισχύσουμε την ομάδα μας σε σχέση με την ομάδα που είχαμε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Να μην πω ότι αποδυναμώθηκε. Βεβαίως αποδυναμώθηκε συγκριτικά με την ομάδα που είχαμε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Συναντήσαμε πολλές δυσκολίες, καθυστέρηση στην έναρξη του πρωταθλήματος, αποχώρηση πολλών σημαντικών παικτών και κυρίως των ξένων. Παρόλα αυτά, ήρθαμε τρίτη στην βαθμολογία, που για μένα ισοδυναμεί με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ενδεχομένως μετά από τις κάποιες διαμάχες δικαστικές που έχει η ομάδα της Ρόδου, μπορεί να καταλήξουμε και να είμαστε δεύτερη στην τελική κατάταξη. Γι' αυτό λέω, δύο χρονιές, δύο κατηγορίες, απολύτως με την αξία μας και με την δουλειά μας. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στην Επισκοπή Ρεθύμνου, γιατί γνωρίζουμε ότι θα είσαστε εκεί και του χρόνου. Έτσι δείχνουν τα πράγματα, 99% θα είμαι εδώ και σίγουρα η Επισκοπή και του χρόνου θα είναι πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ ανταγωνιστική.